κόρνερ και θα αποφέρει για την Ιερά Πέτρα. Η κεφαλιά γκολ! 2-1 για την Ιερά Πέτρα. Με τον Τορίμπιο, τον κεντρικό αμυντικό, να έχει προωθηθεί και να εκμεταλλεύεται. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ από τον Αμεσιδόρο. Πετάχτηκε ο Τορίμπιο παρά το μαρκάρισμα του Κωσίδη. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκίνη για να δώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, που όπως είπαμε ήταν ιδιαίτερα απειλητική. Φεύγει στο χώρο. Λάθος όμως, σε κέριο σημείο, με τον Ήλι να θέλει να κάνει την κούρσα. Διπλό τάκλι είναι εξαιρετικό από τον Τοίδιο που σταματά δύο αντιπάλους. Τώρα δέχεται την μπάλα ο Πορτογάλος, θα σεντράρει στο πρώτο δοκάρι. Δεν απομακρύνεται καλά η μπάλα, ο Τσάπρας θέλει να βρει χώρο για να εκτελέσει με το αριστερό, επάνω στα σώματα ο Λεμό. Το Ρίμπιο πιέζεται από τον Χριστόπουλο, τον αποφεύγει προς την παλιά για τον Αντερέγγεν. Βάλει τα χέρια. Στον Τορίμπιο ανέβασε τις γραμμές της Ιερά Πέτρα μετά την ισοφάριση. Δώρο, το κόρνερ για τον Όφι Ιερά Πέτρα, στα σεντράρι, κεφαλιά στα χέρια του Γκίνη. Δεν ανησυχεί ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της Ιερά Πέτρας. Το γέμισμα που διεκδικεί ο Γερολέμου και ο Μινατά. Πάρει μπάμπι για τον Γιούση, αυτός άφησε πίσω στον Παρά με τη μία η σέντρα για τον Κωσίδη. Το μάκρινο κοντοέ.
στο χώρο δεν είναι εκτεθειμένο. Θα σεντράρει στο πρώτο δοκάρι από μάκρυνση από τον το ίδιο. Τον Στακόπουλο, αυτός μια βαθιά παλιά για τον Κωσίδη. Θέλει να μπει στη φάση ο Χριστόπουλος, θα γυρίσει για τον Γιούση. Ο Γιούσης μέσα στην περιοχή ψάχνει στήριγμα. Το βρίσκει στον Παρά. Ο Παρά θα βγάλει τη σέντρα, η απομάκρυνση από τον Τορίμπιο. Πλάγιο υπέρ της ΑΕΣ. Ρίσκο η πάσα για τον Χριστόπουλο. Η μπάλα δεν είναι εκτεθειμένος. Το γύρισμά του κερδίζει το κόρνερ. Ξανακερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Παίζει με τον Μπούση. Το σκάνει το τακουνάκι για τον Χριστόπουλο. Το Ρίμπιο τον ανακόπτει. Θέση άμυνας, σε όλο το δεύτερο εμίχρονο σχεδόν η Ιεράπετρα. Ωραία, ο Χριστόπουλος αποφεύγει τον Μπλάνκο. Θα κάνει μια σέντρα πάνω στα σώματα στον Τορίμπιο συγκεκριμένα. Κόρνερ είναι το όφελος